Είναι διπλό και γι' αυτό δεν κόβεται. Είναι διπλό και γι' αυτό δεν κόβεται. Αυτό. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθος αμαρτής ημών. Δεύτερος σου χώρος της ονομίας ημινά και επίσκεψε και ίες της ασθενής ημών. Εν και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας αμήν. Πάτερ ημών εις ουρανής άγιξε το όνομά σου, Θεέ του βασιλεία σου. Γεννήθη το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άφτην μόνο τον επιούσιο δώσει μην σήμερα και άφηση μην εφηλήματι ημών. Ως και εμείς αφήμε τους φυλαίτες μόν και εμείς ενέγγις μας πειρασμόν. Αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων ημών. Μάρτυρε σου, Κύριε
διαθρήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σκόντες γαρτίν ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τον ισχύραν θράση. Αυτόντες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Αθλοφόρη Κυρίου Μακαρία η γη, η ποιανθήσα της αίμας ημών, και Άγιε έστεινε, εδεξάμενε τα σώματα ημών, εν στα δύο γαρτών εχθρών εθριαβεύσετε, και Χριστόν με τα παρησίας εκηρύξετε, αυτόν ηκετεύσετε, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Τους μάρτυρας Χριστού ηκετεύσομεν πάντες, αυτή η γαρτίν ημών σωτηρία νετούνται, και πάντες προσέλθομεν με ταυτούς με, προς αυτούς με τα πίστεως, ούτι βρίωση των ιαμάτων τη χάριν, ούτι φάλαγκας από σοβούς ιδεμόνων, ως φύλακες της πίστεως. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψες αυτοί στο πνεύμα ο Άγιον, γιατί αυτό την οικουμένη ψαγινέσας την ανθρωπεύωσας. Θεοδέλφω το μείον και μνηστήρος το δεύτερον, τον θα θέον έχω μπροστά την γηθοσύνος δοξάζομεν, θαυμάτων θα παρέχει δωρεάς και πλητείας ταινίας μοιάρας και καρκίνων απαλάτη της συνοχής τους ευσεβώς προστρέχοντας. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργού τη διά σου, ασυνιά μάτα, μαθήτρια εν Θεός, εν τη ιόπισεμνη, Χριστόν εχρημάτισας και εν πολύς συγκτιμής, αυτόν εθεάπευσας, όθεν υπό του Πέτρου ανοιγέ έρθεις δανούσα, έδειξας του Σουδίου τα βυθά μακαρία, πάση την κεκριμένη θεία λαμπρότητα. Σαμαρθάς της φύσεως το φυτουργό της θύσεως, η οικουμένη προσφαίρεση Κύριε τους θεοφόρους μαρτύρας, θες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου διά της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεγ. Ναι, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μαρτύρον Θείος χώρος της Εκκλησίας η βάσης του Ευαγγελίου ήτερ ποιώσεις, ημείς εγώ του Σωτήρος καλύτα επιρώσατε, εν ημίγαρε πηλέ του Άδου μετά της Εκκλησίας ανεχώφησε εκκλήστησαν. Ή του αίματος ημών χύσεις, τας ειδωλικάς σπουδάς εξήρανε, εις φαγήν ημών πέτεκε των πιστών το πλήρωμα, τους χωρίς των ασωμάτων εξεπλήξατε. Το Θεό στεφανιφόρη
παρίσταστε, ως τον άπαυστος πρεσβεύσατε, υπέρ των ψυχών ημών. Και νίκαιοι και εις ψεώνας των αιώνων αμήν, Θεοτόκ και εσύ η άμπελος η αληθινή, η βλαστήσα σαν τον καρπό της ζωής, σε οικετεύομεν πρέσβε με δέσποινα μετά των Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελέηθηνε τα ψυχάς ημών. Στο Άγιο Δισκάριο. Αύριο λοιπόν το πρωί θα έχουμε τον ημιλιασμό του ναού. Προϋποθέτει όφρο το πρωί και συνεχεία του όφρου είναι τα εγγένεια του ναού. Θα κάνουν την περιφορά, μάλλον προς τα έξω λίγο, όπως μου λέει, έχει γύρω-γύρω, και μετά θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε τα ανοίξια και θα κάνουμε τον εγγενιασμό. Η ακολουθία είναι πάρα πολύ ωραία, θέλει προσοχή και δεν θέλει να μιλάει κανείς. Εγώ θα εξηγώ τι κάνω και ψάχνω να ψάχνουμε σιγά σιγά για να ακούω εγώ στο λαό. Θα σας πω όλα καθαρά αύριο τα υπόλοιπα, έτσι. Ας παίρνουμε στο λαό. Εκτείνων των ουρανών εσύ δέχνα στη βάση μου, είδες εμπερό αυτού, ότι θείς να εκνεφίβεσαι από το περιπατόν πτερίβον ανέμα. Ο ποιόν τους φεγκαίους από το πνεύμα και τους πιθαρμούς από την πυρασπλόγα. Ο θεμελιών την γη με την ασφάλεια αυτή σου πληθύσει της των αιώνα του αιώνας. Άβησο σου σημάδι περιβόρνα που τον ωραίος της με το ύδατα. Απαγκοινήσε όσων φεύξονται, από φωνή μπροστά σου δουλειά σου. Αναβαίνει συνόρι και του βέρει παιδί στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έντου παρελέψου θα επιστρέψει καλή στην γη. Ο εξαπροστέλων τη γάση εκβάρει ξαναμένου των ωραίων διολεύσονται ύδατα. Ποτιού η παν καθηρία του αγρού προσδέξονται όλα γκρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει μέσα των πετρών, δώσει φωνή. Ποτίζον όρη την περό αυτού από κάτω τον έργο σου χορταστή στη γη. Εξανετέλων χόρτο τη κτίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγωγήν άρθμο τη γη και είναι σε πρέρι καρδία ανθρώπου. Που επιβλέπουν εκ την γη και ποιόν αυτή τρέμεινο ατόμων στον ωραίων και καπνίζονται.
Άζω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδίν φύ από τη διαλογή μου, εγώ δεν πραγματίσω με το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωρήνω από τη γη και άνοιγμα στη μην υπάρχουν από τις ευλόγιες ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνε την δύση αυτού, έδου σκότος και γέννη τον ύξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιών να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ευπίσημον, Κύριε, δόξα σοι. Amen.
εκαρσάσι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον μης φωνίζου. Πάντα χωρίγει το πνεύμα. Bye.
Oh,
Έστι Σολομού κατά πρόσωπο της αστηρίου Κυρίου ενώπιον πάει σε θυσίας Ισραήλ. Και διεπέτασε τα σχήρας αυτού στον ουρανόν και είπε, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, που χειάστη Θεός, όσοι εν το ουρανό άνω επί της γης κάτω, ή ο ουρανός και ο ουρανού και ο ουρανός του ουρανού, αρκησίσαι, πως ο οίκος ούτως όν οκοδόμησα εν το ονοματί σου, λύνει και επιτρέψεις και επιθυνδέησή μου. Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούειν της δεήσεως και της προσευχής εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιό σου προς το σύμπαν. Του είναι προς το θαλμού σου ανεωγμένος εις τον οίκον τούτον ημέρας και νυχτός των τόπων τούτων ο Ήπας. Έστε το όνομά σου εκεί, του ακούει τη προσευχή ή προσεύχεται εσύ, ο Θεό, ο δούλος σου, στον τόπο τούτον ημέρας και νυχτός, και εισακούσει τη δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, αν προσεύξονται εις τον τύπο, στον τόπο τούτον. Και εσύ εισακούσει εν τον τόπο της ικανικής σου, εν τον ουρανό και ποιήσεις και ήλιος εσύ αυτής. Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Παϊσίου. Κατοικούντων και βρισκομένων εν την ίσου καινούρια ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνομητών και φιερωτών του ιερού ναού τούτου. Οι Άγιοι αφωτισσόμοι τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το λαιό σου στον αιώνα, πέρα το χειρό σου μη παρήγει. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο, και το ξαπρέπει το πατρί και το αγίο και το αγίο πνεύματι. Νυν και αή, και στου αιώνα στον αιώνα. Το πλήρω σου με την ασπερινή δέση μόνο το κυρίω. Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητήν. Διελέησον. Της πέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αντισώμεθα. Αγάης ο Κύριος.
ετησόμεθα. Ετησόμεθα. Προσελθόντων με τον οικείων ημών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ίσον και νωρίαν ταύτην και πάσεν πόρην και χώρα να βοργείς λιμών ημούς σύσμον την εγκλησμόν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον
επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέγησε η βάση, έτι δεόμεθε και υπέ τους έχους ο Κύριε των Θεών, χωρίς την αιλήσεως ημών των αμαρτωλών. Πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενεμήν δέσποτα σ' αμαρτίες ημών και λέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της. Πας και φαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Παρθένου Μαρίας, την Άμιο Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη Χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίας των Τιμίων, Επουρανίων, Αερών, Αήλων, Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίας του Μενδόξου Προφήτου Προδρόμου, της του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξεων Εφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξεων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξεων Μεγάλων Μαρτύρων, Σκυλοφόρων Πατέρων ημών, σαν τον καλή μνωσκή, σαν τος Ιωνά, του Ελεγγύρου στην Παλαία, και δικαίων, του Πατώνια και Μικιάννης, Αγίου Δόξου Αποστόλου, Ιούδα του Αλφαίου, και τα επιθάσεις μάρτυρος, με δίνουν και ότι τον ναόν αυτόν εγκαινιάζουν και πάντως των Αγίων, ευπρόλεκτον πίσω την δέηση νημών, την τόπη των παρεπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τον Θεός και των πτερίων σου, αποδίωξον πάντα εχθρών και πολέμιον, τη ζωή του Κύριε λες με τον πόνο του χασιμών, τους αγαθός φιλάνθρωπος και λέγον Θεός, Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεταξίδους άντρας κοντά σας. Αυτός με τους άντους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, πριν την Αγία Εκκλησία ταύτη, εν την ίσο και πόλη ταύτη, και να πάει στην καθημάστε ως τη ρίκτο Μητροπόλη, στους γιορταζούντων και γιορταζουσών, για να βγει πανηγητά και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και εις τον κόσμο σου άπαντα, ξαφνούν τους αγίασον και ευλόγησον ότι σε ολουγόν αγιάζον και τρέχοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπτουν εξ σου Πατρί και καθώς και σε ποιο σου πνεύμα την νίκαια εξ αιώνας των αιώνων. Προσύε το γεύσα και πίνασα οι δε ζητούντες τον Κύριο που και λάτος δίσονται παντός αγαθόν. Όσοι ευτόχευσαν και πεινάσαν, οι δε ζητούντες τον Κύριο, που και λάτος δίσονται παντός αγαθόν. Όσοι ευτόχευσαν και πεινάσαν, σημείων τη
σπάσει, εμφανούσε γλώσσε γεγονάσει. Ιουδαίοι γαλέξον κατά σάρκα Χριστός, απιστίανος ίσαντες, θεϊκής εξέπεσον χαρίτος, και του Θείου Φώτος η εξεθνών ηξιώθημεν. Στηριχθέντες τη λόγης των μαθητών, θεγκομένων την δόξαν του ευεργέτου των όλων Θεού. Με φόρτας καρδίας συν της γόνταγησε τούτων των οίκων ο Υιός εστέ θεώσε. Τούτων των οίκων το Πνεύμα των Άγιων ανεκαίνησε. Το ποτίζον και στηρίζον και αγιάζον βάση βάση. Ξύχνω φόγκος αυτού, και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα στενούν τον όρμιε αυτού τη αθαρρύτη σε νόπτην ενηξιών της αγμόντας εθαυμαστός σαν τους σε του θεανθρώπου του παρέκοντος του κόσμο, το μεγαλείο. Με δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο στάν υποστάτου αγάπους του Θεάνθρωπου Κυρίου εσωπίστης υπό του παρακλήτου εν Σιών νεύματος του σωτήσας όθεν αστράπες των διδαγμάτων
σαμέν ημίμας εκ της κατάρας, λαϊστινά του κόσμου ημίς ημίς ομέν. Όταν είπε το Πέτρο, όσοι έρθει στα νούσα, έδειξα στο σοβείο τα βυθά μακαρία. Πάση την γεγνημένη θεία λαμπρότητα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Πατρός και του Υιού. Αμήν. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησούν. Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, Υιέ και Λόγια του Θεού του Ζώντος, ο ποτήριον της Καινής του Διαθήκης Αγιάς σας και επιούς αυτό εις ευρωσύνη πάση του τελαμβάνους εξ αυτού, Αυτός και είναι δέσποτα, Χριστέ ο Θεός ημών. Εξαπόστειλον το Πνεύμα στο Άγιον επί το ποτήριον τούτο και ευλόγησον και αγίασον και τελείωσον και δυσμέν μετέχουσιν εξ αυτού παράσκουν ειρήνη, την ομόνια και την αγάπη ή τη σουδέποτε εκπίπτει και αγιασμός του Χριστό Θεός ημών και η πνεύματι νίκη εξ όλας των νόμων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κυρίου δεηθόμεν. Και ειδού υγείας και τελείωτε το ποτήριον της μισοτηρίας το δίσκο τη ζωή σκηνή διαθήκη, εν ώματι του Πατρό και του Αγίου Πνεύματο, νίκη εξ όνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δεϊθόμεν, κατάψε Κύριε ο Θεό ημών, επί των δίσκων τούτων στην ευλογία, αγιαστική δυνάμει του Απαναγίου του Πνεύματο, είναι αυτό, σα αγιάσουμε τον αμενό και προσφέρουμε το σώμα του Χριστού σου, φέρνοντα την αμαρτία του κόσμου, το διαδόμενο τη πιστή όπω μεταδώσει από του θανάτου στη ζωή, τη ευδοκία για αγαθότητη νυν και εξόνα των αιώνων. Αμήν. Το κύριο Ιθόμενο. Επίτασον κύριε, επί το ποτήριο τούτο, από τον απεγεγραφημένο σου κόρπο, το πνεύμα στο Άγιον τη Αληθεία, το κύριο και ζωοποιό, ή να προσφέρουμε εν τούτο το αίμα σου, το τίμιο, διού εξέχεια έλεος επί το σώ, ποιμνίο, τη άφηση αμαρτημάτων, τη πιστεύουση και ομολογούση παθήματά σου. Ό,τι σιωδεί ψυχοτιμόχου στο Θεός ημών, ότι έχει πνεύματι νίκη εξ όλας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνος ελέησονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνος ελέησονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνος ελέησονι μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησονι μας, Κύριε λάθος αμαρτίας ημών. Δέσποτος υπόρος της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Έν και τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, άγιεσαι το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα αφελήματα ημών ως και εμείς αφία με τους θελέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πυρός μόνο να ρίξει μας φως καρδιού. Όπως έστειν η βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αρήσαν αντίσας κατά πέμψας αυτοί.
στο πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την Οικουμένη σαν γυναίσσας φιλανθρωπεδόσασι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τον βρίσκοντα σαγί του λόγου της Άντος, τον αδελφόν Ιακώβου, ως εκλεκτόν την ευρέπειαν και την κάτωσιν απέδειξες ωραιότηταν του Αγίου Σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε. Κρατήσον αυτόν εις αιών αιώνος και πρόσδεξε αυτόν τας εν αυτόν απόστος προσαγωμένας σιδεήσεις πρεσβείες της Θεοτόκου η πάντων ζωή και ανάσταση. Αστί αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός, ο εν είδη περίνω γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψας το Πανάγιον σου Πνεύμα επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Μαγίας Αυτούντρος, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία στο Τιμίου Αναπορανία δυνάμενα σωμάτων, και εσύ στο Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, και πώς είναι σήμερα αυτός ο χώρος. Και ήδη από αύριο πήρετε τις πιστείς, είναι εις αυτόν εισερχόμενοι πιστοί, αγιάζονται, παίρνουν τη χάρη των Αγίου Πνεύματος και φωτίζονται και καθοδηγούνται εις πάσαν την αλήθεια. Δεν πρέπει οι άνθρωποι να εμψημερούμε. Δεν πρέπει να λέμε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Αυτό το λέγω διότι υπάρχει κάποιος λόγος που το λέω. Σημασία δεν έχει που βλέπει ο ναός. Σημασία έχει ότι μέσα στον ναό αυτόν θα μπουν ψυχές να αγιαστούν. Ας είναι ανατολικός, δυτικός και ό,τι και να είναι ο ναός. Οι χώροι δίνουν τον ναό, του ναού την κατεύθυνση και όχι τίποτε άλλο. Το Άγιο Πνεύμα πνεί παντού. Όπου και να είναι και στο βουνό επάνω, το Άγιο Πνεύμα πνεί και ευλογεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς από απόψε αρχίσαμε να εγκαινιάζουμε αυτόν τον ιερό ναό. Επ' ονόματι του Αποστόλου Ιούδα του Αλφαίου,
και της Οσίας Μητρός ημών τα λιθάς. Θαδέου, ναι. Ε? Θαδέου. Του Θαδέου. Αυτό είπε. Το είπε. Ο Ιούδας λέγεται Ιούδας ή Θαδέος. Το πατέρας του Αλφαίος. Λοιπόν, αφήστε με, κάτι ξέρουμε κι εμείς. Δεν είναι από μένα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, από τώρα και στο εξής και από αύριο συγκεκριμένα, θα έχουμε έναν τόπο λατρείας ευλογημένο. Μην φοβάστε, μην πτωείστε, ό,τι και να ακούτε. Διότι ο Κύριος είναι με θυμόν πάση μέρα της ζωής μας. Και ό,τι λένε ορισμένοι, ας τα λένε αυτά. Εμείς δεν ακούμε κανένα. Κάνουμε το καθήκον μας και όχι μόνο το καθήκον μας και μένουμε ευρέοι στην πίστη μας, σε ό,τι διδάχθημε. Ούτε παπικοί θα γίνουμε, ούτε θα γίνουμε χιλιαστές. Ορθόδοξοι γεννηθήκαμε, ορθόδοξα πεθάνουμε. Έδωσα υπόσχεση ενώπιον του θυσιαστηρίου να τηρήσω τον νόμο του Θεού, την αλήθεια του Θεού. Λοιπόν, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν για μένα, δεν το φοβάμαι. Διότι Κύριος είναι με θυμόν πάση ημέρα της ζωής μου. Ήδη βρίσκομαι στον χώρο αυτόν 10 και πλέον έτη. Αύριο συμπληρώνω δεκαετία. Και πραγματικά, 15 ετία. Και πραγματικά συγκινούμε όταν σε αυτό το ευλογημένο νησί είμαι 15 ολόκληρα χρόνια και το διακονώ. Με πίστη στον Θεό, με αγάπη στον Θεό, προσέλευση στον Θεό. Και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξω το φρόνημά μου, να αλλάξω την πίστη μου. Τι λένε οι έξω, αυτοί είναι ύπουλοι εχθροί της Εκκλησίας. Μην τους ακούτε. Αυτοί είναι ύπουλοι εχθροί της Εκκλησίας και πραγματικά μην τους αναστρέφεστε. Θα μου πείτε, δεσπότη μου, μα πήγε στη Μυτιλίνη στον πατέρα τον Πάπα. Βεβαίως πήγα στον Πάπα. Δεν πήγα με τη θέλησή μου. Με κάλεσε ο Παναγιώτατος και πήγα. Καθήκον μου ήταν να πάω πάνω στη Μυτιλίνη. Εάν τώρα εγώ έκανα υπόκληση στον Πάπα, σημαίνει ότι θα γίνω παπικός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από αυτά που λένε, να τα αφήσουν και να αφήσουν ήσυχη την Εκκλησία της Καλύμνου, ήρεμη, να αγωνίζει τον δρόμο τον καλό, τον δρόμο της πίστεως, όπως και διδάχθηκε ο λαός της Καλύμνου. Τι λένε αυτοί οι οποίοι είναι έξω από την Εκκλησία, αυτοί ας μείνουν έξω από την Εκκλησία και θα χάσουν την ψυχή τους. Διότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία ενώνει τους ανθρώπους και τους διατηρεί και τους ευλογεί, τους αγιάζει. Έξω από την Εκκλησία υπάρχουν οι λύκοι. Ας τους φάνε οι λύκοι αυτούς, εμάς δεν μας φάνε οι λύκοι. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέγχισον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέγχισον και σώσον. Αύριο πρωί, 7.30 θα αρχίσει, θα πω εγώ. Οπότε θα αρχίσετε εσείς, 7.30 θα αρχίσετε. Τι ώρα είναι, πάτε?